Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η διαδικασία για την αποκατάσταση των ζημιών και την ανακούφιση των πληγέντων από τη Θεομηνία στη Θεσσαλία. Το κόστος των αποζημιώσεων θα χρηματοδοτηθεί με πόρους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, ενώ για την ενίσχυση του αποθεματικού αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών αναζητούνται νέες πηγές εσόδων και μελετάται η θέσπιση ειδικού τέλους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι καταγραφές και οι αυτοψίες στον Θεσσαλικό κάμπο. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 5.000 αυτοψίες σε σπίτια και λοιπά κτίρια και έχουν ήδη καταχωρηθεί 3.330 αιτήσεις για την κρατική αρρωγή. Έντονη ανησυχία για τη λίμνη Κάρλα, καθώς σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, τα νερά όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά η στάθμη ανεβαίνει προκαλώντας επαύξηση της πλημμύρας στις γύρω περιοχές, περιλαμβάνοντας και την αεροπορική βάση της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκιο. Σημειώνεται πως από την υπερχείληση της λίμνης, στην οποία κατευθύνονται πλέον τεράστιες ποσότητες υδάτων από τον πλημμυρισμένο Πηνείο, κινδυνεύουν άμεσα όλα τα παραλίμνια χωριά και οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά. Περισσότερα από 200.000 ζώα νεκρά, με τους κατοίκους να τα απομακρύνουν με καρότσες και φορτηγά από τα λιμνάζοντα νερά, με τη σημαντική συμβολή του στρατού. Την ίδια ώρα, μετά από τόσα 24 ώρα, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει δύσκολη, η δυσοσμία είναι αφόρητη, ενώ ελοχεύουν και κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας, που έφτασαν μέχρι στιγμής στα 130, και 126 λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, σύμφωνα με την Υφυπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Αξίζει να σημειωθεί πως κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στις βασικές οδικές αρτηρίες μεταξύ Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων. Χθες το απόγευμα άνοιξε και ο δρόμος Λάρισας Γιάννουλης. Από την άλλη, στο Βόλο παραμένουν χωρίς πόσιμο νερό χιλιάδες κάτοικοι.